Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Έχουμε ένα δύσκολο θέμα σήμερα και ένα δύσκολο ερώτημα. Γιατί να θέλω να πεθάνει η μάνα μου ή γιατί θέλω να πεθάνει η μάνα μου. Είμαι κακός άνθρωπος. Αφορμή γι' αυτό ένα σχόλιο που έχει γράψει και κάτω από ένα live και στο chat, ένας φίλος από το κανάλι, είναι αγόρι που έχει γράψει, είναι άντρας, γιατί είμαστε συνήθως μαθημένοι να ακούμε κόρες, γυναίκες, να λένε αντίστοιχα πικρές δηλώσεις για τη μάνα τους και λέει τα εξής «Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ με τη μαμά μου δεν μιλάω. Δεν έχω πια επαφές για να σταματήσει ένα ενήλικο παιδί, γιο ή κόρη, να μιλάει με τη μάνα του και να μην έχει πλέον επαφές, σίγουρα υπήρξαν σοβαροί λόγοι για να το πράξει. Γιατί ο δεσμός, η σύνδεση που έχει ένα ενήλικο παιδί με το γονιό είναι πολύ ισχυρό και ξεκινάει φυσικά από την παιδική του ηλικία και επειδή είναι πολύ ισχυρή η κοινωνική εντολή και η θρησκευτική εντολή που λέει «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Το βίντεο αυτό θα μπει στο playlist «No Contact». Έχουμε κάνει αρκετά βίντεο εδώ στο κανάλι μας για το «No Contact». Και έχουμε εξηγήσει σε αυτά τα βίντεο ότι δυστυχώς όταν αντιληφθούμε ότι έχουμε τοξικούς, ναρκισιστές γονείς, γονείς οι οποίοι μας δηλητριάζουν ψυχικά, δυστυχώ για να μπορέσουμε να ζήσουμε χωρίς αναστάτωση της ζωής μας, χωρίς συνεχιζόμενη ψυχική, ψυχοσωματική και σωματική ζημιά, πρέπει να πάμε no contact, ακόμη και με τους γονείς μας. Συνεχίζει ο φίλος για να εξηγήσει γιατί έχει πάει no contact. Δεν είναι καν άξια να λέγεται μάνα, δυστυχώς. Κανένα ενήλικο παιδί που έχει πάρει την απόφαση να τερματίσει σχέσεις με τους γονείς του, δεν το έχει κάνει ελαφρά την καρδία. Και ο ίδιος γράφει δυστυχώς. Απλώς ήθελα να ρωτήσω και να σας πω ότι νιώθω ότι αν πεθάνει και φύγει από τη ζωή θα γαλινέψει η ψυχή μου. Θα το μέσα μου. Γιατί νιώθω έτσι. Και ενώ η μάνα μου δεν αξίζει μία σαν άνθρωπος, όμως εγώ στενοχωριέμαι που νιώθω έτσι γιατί δεν είμαι κακός άνθρωπος. Όμω γιατί πιστεύετε εσεί ότι νιώθω έτσι. Και βάζει και δύο καρδιέ. Σκέφτηκα πολύ για να σα το γράψω. Σα παρακαλώ, θα ήθελα να μου απαντήσετε, κυρία Θέκλα. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που μοιράζεσαι τον προβληματισμό σου μαζί μου και ζητά τη γνώμη μου. Δεν είσαι κακός άνθρωπο. Όχι. Δεν είσαι κακό άνθρωπο. Δυστυχώ, όταν οι γονεί μα είναι κακοί άνθρωποι, όταν οι γονείς μας είναι κακοποιητικοί προς εμάς, όταν οι γονείς μας είναι τοξικοί, γεννιέται φυσική και φυσιολογική μέσα μας η επιθυμία να πεθάνουν οι γονείς μας. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Το έχω ακούσει ακόμη και από παιδιά νεαρά, από ανήλικα παιδιά, που να βρίσκονται στην εφηβεία για παράδειγμα ή στην προεφηβεία να έρχονται και να μου λένε «Με έχει σκάσει η μάνα μου, με έχει πρίξει, συνεχώς μου βάζει τις φωνές, συνεχώς με μειώνει, συνεχώς με προσβέλνει, με προσβάλλει, συνεχώς με κάνει να νιώθω άσχημα και βλέπω όνειρο το βράδυ ότι πεθαίνει». Ή σκέφτομαι ότι η μόνη λύση είναι να πεθάνει η μάνα μου να ησυχάσω. Και το έχω ακούσει και από ενήλικες να λένε ότι είμαι τόσο ταλαιπωρημένος, είμαι τόσο ταλαιπωρημένη από τη συνεχιζόμενη κακοποίηση που υφίσταμε από τη μάνα μου ή από τον πατέρα μου, που σκέφτομαι πως ο θάνατος τους είναι η μόνη λύση. Περιμένω πότε θα μείνω ορφανός, πότε θα μείνω ορφανή για να ησυχάσω. Ακόμη και στην περίπτωση που μπορεί να έχει πάει no contact κάποιος. Φυσικά εδώ θέλω να πω ότι άμα πάμε no contact και άμα πάμε κανονικά no contact, και χωρίς τύψεις και χωρίς ενοχές, πλέον μας φεύγει αυτή η επιθυμία να πεθάνουν οι γονείς μας. Γιατί έχουμε καταφέρει επιτυχώς να τους πεθάνουμε μέσα μας. Και ένα ερώτημα το οποίο έρχεται κατά καιρού στην κοινότητα μας, την ψυχοεκπαιδευτική, όπου είμαστε πολλοί άνθρωποι πονεμένοι και πονεμένοι από κούνιας, είναι έχουμε πάει no contact με τους τοξικούς ναρκισιστές γονείς μας. Τι θα κάνουμε εάν αρρωστήσουν βαριά. Θα τους γεροκομίσουμε. Τι θα κάνουμε εάν πεθάνουν. Θα πάμε στην κηδεία τους. Θα παραστούμε στην κηδεία τους. Και σε ένα πρόσφατο live το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Και μίλησα κι εγώ πολύ ανοιχτά και μοιράστηκα μαζί σας τις δικές μου σκέψεις γύρω από το ζήτημα. Γιατί όσοι είστε καιρό εδώ στο κανάλι γνωρίζετε ότι κι εγώ βρίσκομαι σε νέο contact με τους δικούς μου γονείς. Και έχω μοιραστεί σε διάφορα άλλα βίντεο πώς αυτό, το γεγονός ότι πήγα no contact, με έχει βοηθήσει ουσιαστικά να ηρεμήσει η ψυχή μου και να νιώσω σε αυτή την ηλικία που είμαι λίγο πριν από τα 50, για πρώτη φορά ελεύθερη, αυθεντικά ελεύθερη. Ότι ορίζω τη ζωή μου και ότι μπορώ να παίρνω αποφάσεις για τη ζωή μου και για τον εαυτό μου, χωρίς να τρέμω συνεχώς την ιδέα ότι θα με κατακρίνουν οι γονεί μου, ότι θα με επικρίνουν οι γονεί μου, ότι θα με κοιτάξουν με ένα υποτιμητικό και επιτιμητικό βλέμμα, ότι θα μου προκαλέσουν συναισθηματική απορρίθμιση ακόμη και με ένα σχόλιο ή ακόμη με την απουσία ενό σχολείου και το καθεξής. Δεν θέλω όμω να πάρω εδώ το χώρο για να μιλήσω ξανά για ένα ζήτημα για το οποίο μίλησα πολλέ φορέ. Όποιο ενδιαφέρεται, υπάρχουν τα σχετικά βίντεο, είναι στο playlist No Contact και μπορείτε να τα παρακολουθήσετε γιατί κάποιοι μου λέτε ότι ακούγοντα σε εσένα που είσαι ειδικό ψυχικής υγείας να μιλάς για τη δική σου ιστορία και για το ότι ακόμη και εσύ που η ίδια είσαι ψυχολόγος δεν μπόρεσε να διαχειριστείς το να έχεις επαφή μαζί τους έστω και χαμηλή επαφή και να μην απορριθμίζεσαι και αναγκάστηκες να πας no contact μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα με τον εαυτό μας και να μην νιώθουμε τόσο ενοχικά ή τόσο ανίκανοι ή αδύναμοι να διαχειριστούμε τους μας, Γιατί ξαναλέμε ότι υπάρχει έντονη κοινωνική και θρησκευτική πίεση τα παιδιά να γεροκομούν τους γονείς τους και τα παιδιά να φροντίζουν τους γονείς τους. Και είπαμε είναι ο κοινωνικός κανόνας, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ο οποίο δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του ότι κάποιοι γονείς δεν είναι άξιοι ούτε τιμής, ούτε σεβασμού και αντιθέτως είναι δηλητηριώδης προς τα παιδιά τους τα ενήλικα και τα ανήλικα. Τα δε ανήλικα δεν μπορούν εύκολα να ξεφύγουν. Τα ενήλικα όμως μπορούν να ξεφύγουν και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να ξεφύγουν είναι το no contact. Φίλε που έχεις γράψει το ερώτημα, δεν είσαι κακός άνθρωπος και δεν χρειάζεται να νιώθεις άσχημα για τη σκέψη που κάνεις ότι όταν θα φύγει η μάνα σου από τη ζωή, όταν πεθάνει η μάνα σου, θα ησυχάσεις είναι πολύ πιθανόν να έχεις πάει no contact, αλλά ακόμη μέσα σου να τη σκέφτεσαι, να νιώθεις κάποιες κρυμμένες ενοχές για το ότι δεν κρατάς επαφές μαζί της. Μπορεί να υπάρχουν και κάποια πρόσωπα από το περιβάλλον σου, το κοινωνικό και το οικογενειακό, που να σε κατακρίνουν που έχει διακόψει επαφές με τη μάνα σου και γενικώ είναι πολύ φυσιολογικό να λυπάσαι γιατί δεν έχεις μητρική Μάνα. Είναι μεγάλη απώλεια για οποιοδήποτε παιδί η μάνα του να μην είναι μητρική, η μάνα του να μην δείχνει, να μην νιώθει, να μην εκφράζει αγάπη προς αυτό, η μάνα να μην προστατεύει το παιδί αλλά να κοιτάζει τον εαυτό της, να είναι εγωκεντρική και να είναι τοξική προς το παιδί. Είναι πάρα πολύ σκληρό και δυστυχώς συμβαίνει. Συμβαίνει αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο ε, μόνο εγώ το λέω, δεν είναι κάτι που μόνο εγώ το εκφράζω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μιλάνε για τη μεγάλη απώλεια μιας μάνας που δεν ήταν ποτέ μητρική ή ενός πατέρα που δεν ήταν ποτέ πατρικός. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό και είναι κρίμα. Είναι κρίμα να έρχονται άνθρωποι στον κόσμο που να τους γεννούν, ή να τους τεκνοθετούν άνθρωποι που δεν έχουν γονεϊκότητα μέσα τους. Δυστυχώς, οι ναρκισιστές κάνουν παιδιά για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός από το μοναδικό λόγο. Υπάρχει ένας μόνο λόγος για τον οποίο να κάνεις παιδιά. Ο μοναδικός λόγος που δίνει το θράσος ή το θάρρος σε κάποιον να κάνει παιδιά, είναι η έντονη επιθυμία του να προσφέρει στην ανθρωπότητα, και να προσφέρει στους ανθρώπους αυτούς για τους οποίους θα πάρει την αυθαίρετη απόφαση να τους φέρει σε έναν τόσο δύσκολο κόσμο. Μιλάω ως ψυχολόγος, ως ψυχοεκπαιδεύτρια, μιλάω ως μάνα και μιλάω και ως κόρη. Έχω μοιραστεί πολλές φορές εδώ μαζί σας τους δικούς μου προβληματισμούς για τη δική μου μητρικότητα, για το αν είμαι μητρική μάνα, για τη δική μου γονεϊκότητα, για το αν είμαι γονιός και πρόσφατα έχω μιλήσει μαζί σας για λάθη που έχω κάνει στο παρελθόν και άφησα προστάτευτα τα μεγάλα μου τα παιδιά από την τοξικότητα του δικών μου των γονιών. Δεν το λέω αυτό για να δικαιολογήσω την οποιαδήποτε τοξική μάνα, αλλά θέλω να πω ότι καταλαβαίνω και πώς ο γονιός μπορεί σε κάποιες φάσεις να χάσει την μπάλα και να μην προστατεύει τα παιδιά του. Όμως έχει μεγάλη διαφορά κάποιος να χάσει την μπάλα και μετά να το μετανιώσει, να καταλάβει το λάθος του, να συγκλονιστεί για το λάθος που έχει διαπράξει, να ζητήσει ειλικρινά σε γνώμη και να σεβαστεί την όποια απόφαση των παιδιών του, είτε να τον έχουν είτε να μην τον έχουν στη ζωή τους, και εντελώς διαφορετικό κάποιος γονιός να είναι συνεχώς στον κόσμο του, να μην νιώθει καμία ευθύνη για τη γονεϊκότητά του, να μην αντιλαμβάνεται κανένα από τα λάθη του και να συνεχίζει προφανώς να έχει παράφωνα γιατί τα παιδιά του να τον έχουν κάνει πέρα και να τον έχουν κάνει στην άκρη και να πάνε no contact μαζί του. Ένας γονιός που είναι γονεϊκός, ένας γονιός που αγαπάει πραγματικά τα παιδιά του, θλίβεται όταν τα παιδιά του πάνε ενώ κόνταχ μαζί του, όχι γιατί ντροπιάζεται ο ίδιος, όχι γιατί έτσι η κοινωνία μπορεί να καταλάβει ότι αυτός ο γονιός δεν είναι τόσο γονεϊκός, αλλά γιατί αντιλαμβάνεται τον πόνο που έχει στη ψυχή του το παιδί του, τον αβάσταχτο πόνο και την προσπάθεια που κάνει για να νιώσει καλύτερα. Μιλάω τώρα ως μάνα και λέω ότι ως μάνα ενηλίκων παιδιών, έχω και δύο ανήλικα παιδιά, έχω και δύο ενήλικα παιδιά, μιλάω τώρα με την ιδιότητα της μάνας ενηλίκων παιδιών, ότι εάν τα παιδιά μου, σε οποιαδήποτε φάση, αν ένα από τα παιδιά μου αποφασίσει ότι θέλει να πάει no contact μαζί μου, θα το σεβαστώ απόλυτα, δεν θα προσπαθήσω σε καμία περίπτωση να κάνω το παιδί μου να νιώσει ενοχές για την απόφαση του και η στάση που θα κρατήσω είναι να εύχομαι και να προσεύχομαι, γιατί εγώ εξασκώ την προσευχή. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν τι ευχέ, κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν να στέλνουν θετικέ δονήσει ή θετικά vibes, όπω και να έχει, και να προσεύχομαι να είναι το παιδί μου καλά, είτε είναι σε σχέση μαζί μου, είτε όχι. Ξαναείπα και προηγουμένω ότι είναι πολύ φυσιολογικό όταν μας πονάει το τραύμα ενός μη γονεϊκού γονιού, να μας περνάει από το μυαλό η σκέψη ότι όταν πεθάνει αυτός ο γονιός θα ησυχάσουμε επιτέλους. Θα πνάσουμε, όπως λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Πνάζω σημαίνει ησυχάζω στην Κυπριακή. Θα πνάσουμε ότι θα ηρεμήσουμε όταν πεθάνουν οι γονεί μα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να δολοφονήσουμε τους γονείς μας. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη έχουμε μέσα μας σχέση με τους γονείς μας, έστω και αν εξωτερικά έχουμε πάει no contact, έχουμε μέσα μας μια βαθιά επιθυμία να ήταν οι γονείς μας διαφορετικοί από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν έχουμε κάνει ακόμη το radical acceptance, τη ραγδαία αποδοχή, τη ριζική αποδοχή του γεγονότος ότι οι γονείς μας δεν είναι γονική, και ίσως νιώθουμε και ενοχές γιατί πάμε κόντρα στους κοινωνικούς και θρησκευτικούς κανόνες, τους ανθρώπινους κανόνες που λένε ότι οι γονείς είναι οι ιεροί. Τώρα θυμήθηκα μια πολύ παλιά ιστορία του το 1996 όταν ε, μιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ ε, προσκολλημένος πάνω στους γονείς του με άρρωστο τρόπο σε σημείο που αυτή του η προσκόλληση του στήχησε και το γάμο του του στήχησε και τη σχέση του με τα παιδιά του ε, που μου είχε πει μα είναι ο πατέρας μου δεν είναι δυνατόν να κάνω κάτι το οποίο να στενοχωρήσει τον πατέρα μου. Και του λέω, ε, και τι είναι ο πατέρας σου, του λέω, είναι ιερό τέρας? Με όλη την άγνοια που μπορεί να έχει ένας αγράμματος άνθρωπος και ένας απέδευτος άνθρωπος, δεν γνώριζε ότι ιερό τέρας σήμαινε κάποιο ο οποίος είναι πολύ σπουδαίος και δεν τολμούμε να τον αγγίξουμε. Οι γονείς λοιπόν δεν είναι ιερά τέρατα, οι τοξικοί και εναρκησιστές γονείς κάποιες φορές είναι απλώς τέρατα. Όχι ιερά τέρατα, απλώς τέρατα. Και η αλήθεια είναι ότι κοιμόμαστε καλύτερα τα βράδια αν νιώθουμε ότι το τέρας δεν υπάρχει πλέον. Και η ολική έκλειψη, η ολική καταστροφή του τέρατος επέρχεται με το θάνατο του τέρατος. Και ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι αν κάποιος επιθυμεί να πεθάνει η μάνα του ή ο πατέρας του, ότι θα δολοφονήσει τη μάνα του ή τον πατέρα του. Αυτό που χρειάζεται να κάνει κάποιος που το νιώθει αυτό είναι να πεθάνει μέσα του κάθε ελπίδα του να αλλάξει ο γονιός του ή του να ήταν διαφορετικός ο γονιός του. Δηλαδή να φτάσει στη ριζική αποδοχή, radical acceptance, να το πάρει απόφαση επιτέλους πως ο γονιός του είναι όπως είναι, δεν πρόκειται να αλλάξει, ότι πήρε τη σωστή απόφαση να κόψει κάθε επαφή, και να μην νιώθει ενοχές για αυτό. Είναι φυσιολογικό ο άντρα αυτό ο νεαρός να νιώθει αυτό το συναισθήμα. Δεν τον κάνει κακό άνθρωπο. Τώρα όσον αφορά στο αν όταν πεθάνουν γονείς με τους οποίους είμαστε σε no contact, αν πρέπει να παραβρεθούμε στην κηδεία, η σκέψη που έχω, που είναι απλώς μια σκέψη, είναι ότι η κηδεία ενός ανθρώπου αφορά και επηρεάζει όχι τον άνθρωπο που έχει πεθάνει, γιατί όταν πεθάνει κάποιος άνθρωπος δεν βρίσκεται πλέον σε αυτή τη ζωή, αλλά στην κηδεία θα είναι συγγενείς, γνωστοί και φίλοι. Οπότε το αν θα παραβρεθεί κάποιος σε μια κηδεία έχει να κάνει με το πώς νιώθει ο ίδιος και με το πώς επηρεάζεται ή δεν επηρεάζεται από το τι θα πούν οι άλλοι που θα παραβρεθούν στην κηδεία. Υπάρχουν άνθρωποι που γνιάζονται ιδιαίτερα, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το τι θα πούν οι άλλοι για αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι ίσως επιλέξουν να πάνε στην κηδεία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν νοιάζονται για το τι θα πούν οι άλλοι και νοιάζονται να είναι οι ίδιοι αυθεντικοί. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ πιο πιθανόν να επιλέξουν να μην πάνε στην κηδεία και να κρατήσουν τη δική τους αυθεντική στάση απέναντι στο θάνατο του γονιού με τον οποίο ήταν no contact. Η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι δυστυχώς ένας τοξικός γονιός, ένας άνιωθος γονιός, ένας μη ος γονιός, ένας ναρκισιστής γονιός έχει πεθάνει πολλές φορές για μας και στην ουσία έχει σκοτώσει τη σχέση του, τη σχέση της μαζί μας πολλές φορές στο παρελθόν όχι όταν θα πεθάνει, σε όποια ηλικία και αν πεθάνει, όταν ήμασταν ενό έτου, δύο ετών, τριών ετών, πέντε ετών, δέκα ετών, δώδεκα ετών, δεκαπέντε ετών, δεκαεφτά ετών, τριάντα ετών, δεν ξέρω πόσα χρόνια πήρε στον καθένα που μεγάλωσε με άνιωθου, μη γονεϊκού, τοξικού, ναρκιστέ και κακοποιητικού γονεί να βάλει τέρμα στη συνεχιζόμενη ταλαιπωρία του. Ξέρω, γνωρίζω, αναγνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούγοντας αυτά που λέω θα πούν ότι καταστρέφω την Αγία Ελληνική Οικογένεια, ότι δυναμητίζω τα θεμέλια της κοινωνίας και ότι στρέφω τους ανθρώπους τον ένα ενάντια στον άλλο. Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά και δεν μου καίγεται καρφί τι θα πούν. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι ως ψυχολόγος έχω συναντήσει κυριολεκτικά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων τον οποίον η ζωή καταστράφηκε, η ζωή έγινε ιδιαίτερα δύσκολη, η ζωή τους έγινε δυστοπική επειδή γεννήθηκαν από τοξικούς, ναρκισιστές, μη γονεϊκούς γονείς και συνέχιζαν να έχουν σχέση μαζί τους. Τα εγκλήματα τα οποία δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, τα εγκλήματα των κακοποιητικών γονέων είναι αναρρύθμιτα. Πολλοί γονεί είναι ναρκιστέ, είναι εγωκεντρικοί, είναι αλαζόνες, δεν έχουν συνέστηση, δεν του νοιάζει το τι νιώθει το παιδί του, δεν του νοιάζει το τι θέλει το παιδί του και βλέπουν τα παιδιά του ω προεκτάσει του εαυτού του, ω αντικείμενα και όχι πρόσωπα πάνω στο οποίο προβάλλουν όλα του τα πεθυμένα. Γνωρίζω τοξικότατες μητέρες, ναρκισίστριες μητέρες, οι οποίες είναι μης άνδρες και μεταφέρουν αυτό το μίσος προς τους άνδρες, τους γιους τους. Τοξικότατες ναρκισίστριες μητέρες, οι οποίες είναι μης και στρέφουν τις κόρες τους εναντίον των ανδρών. Γνωρίζω ναρκισιστές, τοξικούς, απερίγραπτους γονείς, οι οποίοι δημιουργούν ανάμεσα στα παιδιά τους οι οποίοι διαλέγουν ένα παιδί και το κάνουν μαύρο πρόβατο της οικογένειας, βγάζοντας όλο τους το άχτη πάνω σε εκείνο το παιδί, διαλέγουν ένα άλλο παιδί και το κάνουν χρυσό παιδί της οικογένειας, προσφέροντας του μια θέση η οποία πολύ πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα να γίνει και αυτό το παιδί ναρκισιστής όπως τους γονείς του, στην καλύτερη περίπτωση καλοήθης ναρκισιστής, στη χειρότερη περίπτωση κακοήθης όπως και οι γονείς. Τι πρόκειται για μεγάλη κακοήθεια το να στρέφεις το ένα σου παιδί ενάντια στο άλλο. Ως ψυχολόγος έχω γίνει μάρτυρας σε τεράστια εγκλήματα τα οποία διενεργούνται μέσα σε οικογένειες υπό την αιγίδα της κοινωνίας και της θρησκείας και του καθοσπρεπισμού και του, της προσταγής τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Είναι απολύτως φυσιολογικό όταν κάποιος άνθρωπος μας βλάπτει, ενστικτοδός να επιθυμούμε να τελειώσει η βλάβη, να τελειώσει η ταλαιπωρία. Και να σκεφτόμαστε ότι αν πεθάνει αυτός ο άνθρωπος, επιτέλους θα τελειώσει αυτή η σχέση και επιτέλους θα αναπνεύσουμε. Είμαι εναντίον της βίας και γι' αυτό το λόγο προτείνω το no contact με τέτοιους γονείς που δεν τους αξίζει να λέγονται γονείς με τέτοιους γονείς που δεν αξίζει να τους τιμήσουμε. Τώρα όσον αφορά στο ερώτημα αν οι τοξικοί και εναρκησιστές γονείς μας με τους οποίους έχουμε πάει no contact καταπέσουν και χρειαστούν να τους γυροκομίσουμε, τους γυροκομούμε. Όχι. 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 Εάν επιθυμούμε να προσφέρουμε ένα χρηματικό ποσό το οποίο να χρησιμοποιηθεί για να τους γεροκομίσουν άλλα πρόσωπα, ίσως να μην είναι κακή ιδέα. Αλλά το να πας μετά από δεκαετίες ή χρόνια που είσαι no contact με ένα γονιό νάρκισο, τοξικό και κακοποιητικό, να πας να μπει πάλι στη φωλιά του λύκου και να πας να γυροκομίσει ένα πρόσωπο το οποίο σε κακοποιούσε για χρόνια και παρόλο που είναι μάνα σου, παρόλο που είναι πατέρα σου, αποφάσισες να πας no contact, αυτό μπορεί να είναι η καταστροφή σου. Πρόσφατα διάβασα διάφορα σχόλια στο καναλί από κοπέλες, οι οποίε μου έγραψαν, είχα πάει νο contact με τη μάνα μου, αλλά τώρα που έχει καταπέσει η υγεία της, τώρα που έχει αλτσχάιμερς, την έφερα στο σπίτι μου και τη φροντίζω. Και έχεις δίκιο που λες ότι η άνοια, η μια σοβαρή αρρώστια, τα γεράματα δεν καλυτερεύουν έναν άνθρωπο, δεν τον γλυκαίνουν και δεν το κάνουν πιο τρυφερό. Έχω χάσει τον εαυτό μου από τη μέρα που ζω μαζί με έναν γονιό κακοποιητικό, με τον οποίο είχα πάει no contact, αλλά τώρα επέστρεψα για να το γεροκομίσω. Τον έχω φέρει στο σπίτι μου για να το γεροκομίσω. Ξέρω πως ακούγεται σκληρό αυτό που λέω, αλλά το λέω από το χώρο που εγώ ίδια προσωπικά έχω αποφασίσει εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα σας λέω είμαι λίγο πριν από τα 50, 4 Μαΐου θα κλείσω τα 49. Έχω αποφασίσει ότι δεν θέλω να με γυροκομίσει κανένα παιδί μου. Δεν θέλω κανένα από τα παιδιά μου να μπει στη διαδικασία να μου κάνει ούτε την νοσηλεύτρια, ούτε την καθαρίστρια, ούτε να με λούζει, ούτε να με ξεσκατίζει, ούτε τίποτα. Θέλω, εάν θα καταπέσω στην υγεία μου, να πάω σε ένα γεροκομείο, να πάω σε μια κλινική, οπουδήποτε, που θα με φροντίζουν νοσηλευτέ, που θα με φροντίζουν άνθρωποι που θα πληρώνονται για να το πράττουν αυτό και όχι να βάλω τα παιδιά μου στη διαδικασία, να νιώθουν υποχρέωση, να με υπηρετούν εάν εγώ καταπέσω και στα τελευταία χρόνια της ζωής μου, αν φτάσω να γεράσω, χρειάζομαι βοήθεια. Χρειάζομαι νοσηλεύτρια στην ουσία, χρειάζομαι γιατρό στην ουσία. Ε, δεν σας κρύβω ότι η δική μου προσωπική επιθυμία για τον εαυτό μου είναι να πεθάνω όρθια. Είναι να είμαι καλά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και να είμαι καλά μέχρι την ώρα που θα πεθάνω. Και αν θα πεθάνω πιο νωρί να πεθάνω χωρίς να καταπέσω. Αν όμως καταπέσω, θέλω να έχω την αξιοπρέπεια ότι πληρώνω για να με φροντίσουν άνθρωποι που πληρώνονται για να με φροντίσουν και δεν θα γίνω φόρτωμα και βάρος στα παιδιά μου. Γι' αυτό τον λόγο λέω ούτε εμείς να γυροκομίσουμε τους δικούς μας γονείς, ειδικά τους τοξικούς, τους ναρκισιστές, αυτούς με τους οποίους έχουμε πάει no contact. Γιατί στην ουσία είναι επίκληση στο συνέστημα το να πει ή να σου πει η κοινωνία, να σου πούν τα αδέρφια σου αν έχεις, ή να σου πούν οι συγγενείς και φίλοι, είναι άρρωστη μάνα σου πήγαινε να τη γυροκομίσεις. Ξέχνα το γεγονό ότι έχει πάει no contact επειδή έφτασε στα όρια σου και ότι άρχισε επιτέλου να αναπνέει και να ζει χωρί αυτοκαταστροφικότητα και αντιδραστική βιότητα επειδή πήγε no contact. Τώρα άφησε τα όλα αυτά, ξέχασε τα και πήγαινε πίσω. Μπε ξανά στη φωλιά του λύκου για να τον την γεροκομίσει. Διαφωνώ με αυτή την άποψη. Ξέρω ότι ακούγομαι σκληρή, ότι ακούγομαι κακιά και ότι κάποιοι θα με κατακρίνουν για αυτή την άποψη. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό με ενδιαφέρει είναι να μην ακούω για ανθρώπους οι οποίοι πήγαν πίσω και ενώ είναι οι ίδιοι 50-60 χρονών και οι γονείς τους είναι 80-90-75 πόσο είναι, πήγαν πίσω και κινδυνεύουν να πεθάνουν πριν από τον τοξικό γέρο που γυροκομούν, πριν από τον άρχισο γέρο που γυροκομούν, επειδή έχουν υποταχθεί στις επιταγές της κοινωνίας. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις, είναι δύσκολο το θέμα. Ξαναλέω στο φίλο ότι είναι φυσιολογικότατο αυτό που νιώθει και αυτό που αισθάνεται, να μην νιώθει τύψεις και νοχές. Έχει κάθε δικαίωμα να πάει no contact, που έχει πάει no contact από την τοξική και μη μητρική μητέρα του. Αυτό που νιώθει είναι φυσιολογικό και είναι ένας τρόπος να το πει το σώμα του και η ψυχή του ότι δεν πρέπει να έχει επαφές. Καλή δύναμη σε όσους γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε άξενα αφιλόξενα περιβάλλοντα και ταυτίζονται με αυτές τις συζητήσεις. Δυστυχώ. Αυτό είναι τύχη ή ατυχία. Σε και... ποια οικογένεια θα γεννηθεί. Εύχομαι όσοι είμαστε γονεί να κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη, να είμαστε όσο πιο γονεϊκοί γίνεται, να μετανιώνουμε για τα λάθη μα, να σεβόμαστε τα παιδιά μα, να σεβόμαστε τι ελεύθερε επιλογέ των παιδιών μα και να μην φορτωνόμαστε στα παιδιά μα. 嗯。Uh.